Νέες διαστάσεις δίνουν στην αποτρόπαια δολοφονία του Ιταλού φοιτητή στην Αίγυπτο δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο. Εικάζεται ότι πίσω από το μαρτυρικό θάνατο του 28χρονου Τζούλιο Ρετζένι κρύβονται οι Αιγυπτιακές αρχές. Οι New York Times συνδέουν το περιστατικό με τις ανταποκρίσεις που έστελνε σε Ιταλική εφημερίδα και στις οποίες στρεφόταν εναντίον της κυβέρνησης. Οργισμένη είναι η απάντηση του Καΐρου. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως απαράδεκτες. Δεν έχουν καμία σχέση οι Αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν ακουστεί τέτοιες κατηγορίες εναντίον των Αιγυπτιακών αρχών, τόνισε ο Αιγύπτιος Υπουργός Εσωτερικών. Η δολοφονία Ρετζένι προκαλεί αναταράξεις στις σχέσεις Ιταλίας-Αιγύπτου. Η Ρώμη απαιτεί να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Η δεύτερη αυτοψία που έγινε στην Ιταλία δείχνει ότι οι δράστες έσπασαν το λαιμό του Ρετζένι. Σύμφωνα με τις Αιγυπτιακές αρχές, η σωρός έφερε εγκάβματα από τσιγάρο και τραύματα από μαχαίρι. Οι Ιταλοί ερευνητές στην Αίγυπτο συνεργάζονται με τους Αιγύπτιους συναδέλφους τους εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά τα αίτια του θανάτου παραμένουν ένα μυστήριο, αναφέρει ο ανταποκριτής του Euronews στο Κάιρο. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πίεση προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, προκειμένου να ανακαλύψει ποιοι διέπραξαν το έγκλημα.